Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω την βραδινή φθινοπορεινή μου ρουτίνα και φυσικά κάθε βράδυ και κάθε απόγευμα δεν είναι το ίδιο, απλά το συγκεκριμένο απόγευμα ήταν έξτρα φθινοπορεινό, έξτρα cozy, οπότε σκέφτηκα να τραβήξω αυτό το βίντεο για εσάς. Μ' αρέσει γενικά να κάνω διάφορα πραγματάκια που εναρμονίζονται με την κάθε εποχή, έτσι κατά κάποιο τρόπο γιορτάζω την κάθε εποχή. Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα? Μ' αρέσει να το κάνω για όλες τις εποχές και το φθινόπωρο ξέρετε ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου εποχές, γιατί είναι μία πολύ έτσι cozy και χουχουλιάρικη κατάσταση, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησα να τραβάω το βίντεο το απόγευμα, οπότε εδώ με βλέπετε να ετοιμάζω το απογευματινό φθινοπορεινό μου καφεδάκι και χρησιμοποίησα τον καινούριο μου δραστήρα από τα Stark Stores, με τον οποίο πραγματικά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ έτσι σαν πρόταση διακόσμησης, δηλαδή ανεξάρτητα από τη χρήση που βράζει στο νερό. Το kettle που λένε, στην Αγγλία είναι πολύ διαδεδομένα αυτά. Έχουν πολλά σπίτια και εστίες με γκάζι και είναι ακόμη πιο όμορφο να το βλέπεις σε κάτι τέτοιες κουζίνες. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Είναι και πάρα πολύ οικονομικό και θα το βρείτε όπως σας είπα στα Stark Stores. Οπότε θα σας έχω link στο κουτί περιγραφής μαζί με τον εκπτωτικό μου κωδικό, τον κωδικό Marlene10 για 10% έκπτωση στις αγορές σας. Έφτιαξα λοιπόν ένα γρήγορο καφεδάκι από αυτά τα έτοιμα, τα στιγμιαία από Nescafe Golden, το Finati Latte, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Πρόσθεσα όμως το αγαπημένο μου σιρόπι Butterscotch, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στην ουσία σιρόπι καραμέλας, αλλά φτιαγμένο από καστανή ζάχαρη, σε αντίθεση με την απλή καραμέλα που είναι με λευκή ζάχαρη. Και πρόσθεσα και το αγαπημένο μου Pumpkin Spice, το οποίο πρόσφατα το είχα αγοράσει από Θανόπουλο και έκανα έτσι ένα γρήγορο αλλά πολύ πολύ φθινοπορεινό καφεδάκι. Και αφού άναψα τα κεράκια μου για να απολαύσω και σωστά το φθινοπορεινό μου καφεδάκι, έκατσα στον υπολογιστή γιατί είχα κάποια αναπάντητα emails και έπρεπε οπωσδήποτε να απαντήσω. Έκατσα λοιπόν, έκανα δουλίτσα, αλλά νομίζω ότι ο καφές με βοήθησε και πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα. Πολύ ευχάριστα. Ήρθε η ώρα όμως της μαγειρικής και της κουζίνας. Το βραδινό μενού περιλαμβάνει την αγαπημένη μου σούπα ever, μπορώ να πω, την κολοκυθόσουπα. Σας έχω ξαναδείξει πως φτιάχνω την κολοκυθόσουπα πέρυσι σε ένα βίντεο από τα Fall Series. Γενικά, αν δεν έχετε δει και τα άλλα μου βιντεάκια, τα φθινοπορεινά βιντεάκια που έχω ανεβάσει μέχρι τώρα, τα φετινά αλλά και τα περσινά, θα σας βάλω κάτω link από όλο το playlist για να πάτε να τα δείτε. Κόβω λοιπόν την κολοκύθα σε κυβάκια, τα καρότα, τρία πράσα και ένα μεγάλο κρεμμύδι και πατάτες, παραλίγο να το ξεχάσω.
Βάζω λίγο βουτυράκι στην κατσαρόλα και σοτάρω το κρεμμύδι με τα πράσα. Ρίχνω τα υπόλοιπα λαχανικά, τα ανακατεύω καλά. Προσθέτω αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο κάρι, λίγο τζίντζερ και μοσχοκάριτο. Αυτά είναι τα μπαχαρικά που βάζω. Αυτή η σούπα γενικά βασίζεται στα μπαχαρικά και στις μυρωδιές γενικότερα. Και σβήνω με 2 κούπες γάλα, φρέσκο γάλα. Τελευταίο βήμα, να προσθέσω έτσι βραστό νεράκι από το βραστήρα μου, έτσι ώστε να καλυφτούν όλα τα λαχανικά μου. Ανακατεύω καλά και το αφήνω να σιγοβράσει. Αφού δηλαδή πάρει τον πρώτο βρασμό, το χαμηλώνω γύρω στο 5-6 κάπου εκεί και το αφήνω μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά. Επίσης, φύλαξα και λίγα κομματάκια από την κολοκύθα για να τα βάλω στη φριτέζα αέρος. Συνήθως δεν βάζω λάδι, αλλά στην κολοκύθα μου αρέσει έτσι να ρίχνω λίγο από το σπρέι αυτό του λαδιού για να γίνει πιο μελωμένη η κολοκύθα. 10 λεπτά αρκούν. Το έβαλα στο πρόγραμμα για τις τηγανιτές πατάτες, αλλά στα 10 λεπτά το έκλεισα γιατί είχε γίνει. Πραγματικά η κολοκύθα στον αέρα στη φριτέζα αέρος είναι τέλεια. Τη φριτέζα αυτή την έχω από τα Stark Stores. Μπορεί το συγκεκριμένο μοντέλο τώρα να μην υπάρχει, αλλά έχει και άλλες επιλογές σε πολύ καλές φριτέζες. Και όπως βλέπετε, τα λαχανικά είναι έτοιμα, η σούπα είναι έτοιμη, οπότε τη βγάζω από τη φωτιά. Παίρνω τώρα το blender μου. Το συγκεκριμένο αυτό, σας το έχω ξαναδείξει στο παρελθόν, είναι από Berlinger, από Berlinger House. Και αλέθω όλη τη σούπα, την κάνω βελουτέ, βγήκε πεντανόστιμη. Μακάρι να μπορούσα να σας κεράσω ένα μπολάκι μέσα από το βίντεό μου. Νομίζω θα σας άρεσε να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε αν δεν το έχετε κάνει. Είναι πολύ εύκολο. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. I'll follow only golden, 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 golden things. Παρότι έπεισα την αταλίτσα στη συνέχεια να δοκιμάσει 2 κουταλίτσες από την κολοκυθόσουπα, ήξερα ότι δεν είναι το φαΐ το οποίο θα τη χορτάσει. Δεν είναι και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι, να φάει κολοκυθόσουπα ένα μικρό παιδάκι, ίσως επειδή έχει και πολλά μπαχαρικά. Ήξερα λοιπόν ότι θέλει να απολαύσει τα αγαπημένα της μακαρονάκια βλέποντας την καινούργια αγαπημένη μας σειρά, το Μπούμπα. Εσείς το ξέρετε το Μπούμπα, καλά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Οπότε κάτσαμε και είδαμε 2-3 επεισόδια παρεούλα και εγώ στη συνέχεια κατευθύνθηκα για ένα γρήγορο φθινοπορεινό ντουζάκι. Και λέω φθινοπορεινό γιατί εγκαινίασα την καινούργια σειρά από τα Body Shop, την Special Edition σειρά, την Pumpkin Vanilla. Πραγματικά σας τα προτείνω, είναι υπέροχα προϊόντα, μυρίζουν φθινόπορο, πραγματικά έχω ενθουσιαστεί. Το αφρόλουτρο είναι πολύ κρεμώδες και έχει έτσι ένα πολύ κόζι και φθινοπορεινό άρωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πήρα και το αντίστοιχο body butter από τη σειρά και έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί άφησε το δέρμα μου έτσι βαθιά ενυδατωμένο, χωρίς όμως να αφήνει έξτρα λιπαρότητα, δηλαδή απορροφήθηκε πολύ γρήγορα η κρέμα και φυσικά εντάξει η μυρωδιά καταμάχητη όπως σας είπα. Η
Η ώρα πέρασε, οπότε είπα να στρώσω το τραπέζι και να σερβίρω για μένα και τον Γιώργο. Έβαλα και πολύ λίγη σουπίτσα και για το Ναταλάκι. Σας είπα, κατάφερα να τους δώσω 2 κουταλίτσες, αλλά δεν ήταν και το καλύτερό της. Εμείς ξετρελαθήκαμε με τον Γιώργο. Εντάξει, δεν έχω και κάτι καλύτερο από το να τρώω σούπες γενικότερα. Μεσημέρι βαράδι το φθινόπωρο και το χειμώνα, πόσο μάλλον κολοκυθόσουπα. Έβαλα και λίγο γιαουρτάκι, πάει πάρα πολύ στην κολοκυθόσουπα να προσθέσεις λίγο γιαούρτι και πραγματικά ήταν ένα υπέροχο έτσι κόζι φθινοπωρινό γεύμα και πολύ απλό. Έφτασε όμως η ώρα του ύπνου, για τον Ναταλάκι τουλάχιστον, οπότε την έντυσα και κάτσαμε και διαβάσαμε τα κλασικά μας παραμύθια. Συνήθως διαβάζουμε 2. Αν δεν διαβάσουμε 2, δεν γίνεται να κοιμηθούμε. Εδώ βλέπετε και τον υγρατήρα που χρησιμοποιώ στο δωμάτιο της μικρής. Είναι από τα Stark Stores, από την εταιρεία Beeper και προσθέτω και λίγα εθέρια έλαια από ευκάλυπτο, γιατί ο συγκεκριμένος είναι υγρατήρας αρωματιστής, έτσι ώστε να βοηθάει στην αναπνοή της και με τα κρυώματα και με όλα αυτά, το θεωρώ απαραίτητο πλέον. Η Ναταλία διάλεξε αυτή τη φορά την ωραία κοιμωμένη και το Πινόκιο, οπότε τα διαβάσαμε και μετά κάναμε νάνι. Μέσα μια γριούλα καθόταν μπροστά σε ένα ροδάνι. Η πριγκίπισσα δεν είχε ξαναδεί ροδάνι στη ζωή της. Μπορώ να το γυρίσω κι εγώ. Τρύπησε το δάχτυλό της στο αδράχτη. Άουτς φώναξε και αμέσως έπεσε σε ένα βαθύ ύπνο. Και αφού κοιμήθηκε και το Ναταλάκι, είπαμε να κάτσουμε και να δούμε λίγο Netflix. Αγαπώ σειρές από Netflix και γενικά είμαι πολύ συνεφίλ, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες και σειρές. Έβαλα ένα ποτήρι Μιλίτη που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι έτσι και δροσιστικό το συγκεκριμένο ποτό και πραγματικά είναι τόσο ελαφρύ, πάρα πολύ ωραίο. Και έβαλα και μια βραδινή αμαρτία, έβαλα λίγα από αυτά τα καραμελωμένα popcorn, τα οποία πραγματικά είναι πεντανόστιμα, παχαίνουν τα άτιμα, αλλά για μια στο τόσο δεν πειράζει. Η ώρα του ύπνου και της ξεκούρασης έφτασε, οπότε κατευθύνομαι προς το μπάνιο για να πλύνω τα δόντια μου. Χρησιμοποιώ αυτή την καινούργια οδοντόβουρτσα από Φόρεο. Είναι καταπληκτική. Πρέπει να σας μιλήσω οπωσδήποτε πιο αναλυτικά σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και τελευταίο βήμα να καθαρίσω το πρόσωπό μου, πρώτα με το νεράκι Micellar από Bioderma και μετά με το Luna 3 από Φόρεο, το οποίο το αγαπώ και σας το έχω δείξει σε πολλά βιντεάκια μου, το οποίο κρατάει μόνο 1 λεπτάκι όλη αυτή η διαδικασία. Και αφού ξέπλυνα καλά το πρόσωπό μου, κατευθύνθηκα προς την κρεβατοκάμαρα. Και να που σε αυτό το βίντεο θα μάθετε κάτι ακόμη για μένα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ αν δεν βάλω
Πρώτα κρέμα χεριών. Είναι το τελευταίο βήμα. Θέλω να νιώθω τα χέρια μου ανυδατωμένα έτσι ώστε να κινηθώ. Αυτή ήταν λοιπόν η βραδινή φθινοπορεινή μου ρουτίνα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησε καλή παρεούλα το συγκεκριμένο βιντεάκι. Αν ναι, περιμένω τα like σας, τα σχόλιά σας. Ξέρετε πόσο πολύ χαίρομαι να διαβάζω τα comments σας. Και μην ξεχνάτε ότι όλα τα link από αυτά που σας έδειξα, τουλάχιστον ό,τι είναι σε διαθεσιμότητα από τα Stark Stores, θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής μαζί με τον εκπτωτικό μου κωδικό, τον κωδικό Marlene10, για 10% έκπτωση στις αγορές σας. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!